Φίλες και φίλοι, τα εννέα σημάδια. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις εικόνα. Και το λέω έτσι διότι έτρεξε ένας ωραίος διαγωνισμός, γιατί πάντα κάθε εβδομάδα ανεβάζω φωτογραφίες για επιλογή που έχετε να κάνετε και ψηφίζετε εσείς, τι ψηφίζετε την εικόνα και αν θέλετε γράφετε και από κάτω. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, αν είσαι καινούριος, εδώ τώρα βλέπεις, θα δεις και τις επιλογές με τον αριθμό 9 και ο λόγος είναι ότι αυτή η ανάλυση που θα κάνουμε αφορά... Sorry που έκανα παύση, απλά μου έρχεται που έρχονται φλασιές. Αφορά κύκλους, αφορά καταστάσεις, αφορά σημάδια τα οποία θα βρεις στο δρόμο σου από εδώ και στο εξής, από την ώρα που θα δεις δηλαδή την ανάλυση, τα οποία θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά μπορεί να είναι αριθμοί, μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μπορεί να είναι ένα συμβολισμός, έτσι. Κάτι το οποίο θα έρθει είτε μέσα από κάποιους ανθρώπους ή με κάποιον απροσδόκητο τρόπο στο οποίο θέλει να σου περάσει η ζωή, να σου το πω έτσι, ένα μήνυμα. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή προηγείται, έτσι να το πω, προπορεύεται ο Πλούτωνας. Έχει μπει στη θέση στο ζώδιο του Υδροχόου, φέρνει σημαντικές αλλαγές. Αυτές οι σημαντικές αλλαγές έρχονται σιγά σιγά, έτσι, δεν είναι οι αλλαγές, α ωραία γυρνάω ένα διακόπτη. Πίσω όμως έρχεται ο Άρης, έρχεται η Αφροδίτη, ο Ερμής, πράγμα που σημαίνει ποια πράγματα θέλουμε να πολεμήσουμε, για ποιο συνέστημα μιλάμε, διότι ο Πλούτωνας εκφράζει συμβολικά το νεκρό πράγμα. Μια νεκρή σχέση, μια νεκρή κατάσταση, πράγματα τα οποία ίσως έχουν πεθάνει και προσπαθούμε εμείς να ανακαλύψουμε αν τελικά χρειάζεται η ενέργειά μας να παλέψουμε, ο Άρης, να δώσουμε δύναμη στη σχέση, η Αφροδίτη, και αν χρειάζεται να μιλήσουμε και να πούμε την αλήθεια μας που έχει να κάνει με τον Ερμή, να πούμε τα ισόψυχά μας και αυτά τα οποία μας απασχολούν. Είναι ένας κύκλος ο οποίος έχει κλείσει, κλείνουν οι κύκλοι σχετικά με τον Κρόνο. Ο Κρόνος ύστερα από 29 χρόνια έχει κλείσει κάποιους καρμικούς κύκλους, έχουμε κάνει και μια ανάλυση. Ο Πλούτωνας έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο στο ζώδιο του εγώ και Ρουμπέν, τώρα στο ζώδιο του Υδροχόου, και μιλάμε για μεταμορφώσεις. Και αν ακόμα δεν πιστεύετε στην αστρολογία, πιστέψτε στο συμβολισμό, η ίδια η ζωή τι σου μιλάει? Σου μιλάει για μεταμόρφωση, σου μιλάει για αλλαγές. Σου μιλάει για να βρεις τη δύναμή σου, για να μπορέσεις να παλέψεις αυτή τη ζωή, τη δύσκολη, όπου όλοι τραβάνε το ζόρι τους. Λοιπόν, είμαι ο Ακάς, για να το ξέρετε για τους καινούριους. Έχω το κανάλι όπου από εδώ κάνουμε αναλύσεις αριθμολογίας, αστρολογίας, ρίχνουμε τάρο, κάνουμε τέτοια πολύ όμορφα ρηξίματα. Έχω το site μου, το akastarot.gr. Εκεί υπάρχουν ένα πλήρες αριθμολογικό μενού με πάρα πολλές επιλογές όπου μπορεί να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Ίσως και το μοναδικό στην Ελλάδα με τόσες πολλές, με πληθώρα επιλογών. Και φυσικά έχω και δωρεάν υπηρεσίες. Έχω τις τρεις κάρτες, η κάρτα του Ακάς. Πληκτρολογείς αυτό που θέλεις. Υπάρχει μία κάρτα της ημέρας, πάρα πολλές αναλύσεις, υπάρχει το online μαντίο, υπάρχουν ρούνι, μπες στο site μου και ψάξτε, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σύγχρονο, και θα σε βοηθήσει σε πολλά πράγματα να πάρεις πληροφορίες. Εμένα να πω κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ για κάτι. Εντάξει, το έχω και σε πρόγραμμα, αλλά θέλω να το χρησιμοποιώ όταν θέλω να μάθω κάτι για έναν άνθρωπο, το μεταξύ μας πεπρωμένο. Δηλαδή, το πεπρωμένο, το καρμικό πεπρωμένο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το συναντάμε είτε στην ημερομηνία γέννησης, αλλά επειδή πολλές φορές δεν έχουμε την ημερομηνία γέννησης του άλλου ανθρώπου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που έχω φτιάξει με το όνομα και το επώνυμο. Όνομα και επώνυμο, εάν μπορείτε να έχετε τις ταυτότητες. Εντάξει, δηλαδή αν κάποιον το λένε Γιάννη, αλλά έχει γραφτεί στην ταυτότητα Ιωάννης, θα βάλετε το Ιωάννης. Αν θέλετε να πειραματιστείτε και με τα δύο ονόματα, και Γιάννης και Ιωάννης, και το επώνυμο δεν ξέρω τι, και βάλετε και το δικό σας και θα σας βγάλει τη σύνθεση αυτών των δύο ονομάτων, και του επωνύμου, του δικού σας και του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, και μπορεί να μάθετε πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα και τι χρειάζεται να κάνετε και γιατί έχετε δυσκολίες με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, έτσι. Δείτε και μπορεί να έχετε καρμικά χρέη εκεί και χρειάζεται από τη δική σας τη μεριά, γιατί πλέον έχετε την πληροφορία, πώς να το διαχειριστείτε. Είναι εντυπωσιακό για μένα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και το άλλο εντυπωσιακό που έχω να σας πω, και κλείνω με αυτό και ξεκινάμε αμέσως την ανάλυση για να δείτε πώς θα γίνει, η οποία είναι συγκλονιστική, βασίζεται στο 9 καρτό, είναι ένα ειδικό ρήξιμο, έχει να κάνει το χέρι της Φατίμα. Και εκεί μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε, και όνομα και επώνυμο και μάρκα, οτιδήποτε.
Πάρτε όμως το μήνυμα, διότι πολλές φορές τα μηνύματα είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή, μα δείτε και κάτι θετικό και να έχει μέσα και κάτι λίγο περίεργο. Μα έτσι είναι η σύνθεση. Δεν μπορεί όλα να είναι υπερθετικά. Πάρτε το μήνυμα, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουμε, φίλες και φίλοι, είναι αφού επιλέξετε, έχετε διαλέξει εικόνα. Να διαλέξω κι εγώ. Τα οποία είναι ιδιαίτερες η καθεμιά από αυτές οι εικόνες. Ο αριθμός 9 είναι πολύ σημαντικός, διότι, να κάνω μια εισαγωγή, περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες δονήσεις, και το 1 και το 2 και το 3 μέχρι και το 8, έτσι περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες δονήσεις ο αριθμός 9. Κλείσιμο ενός κύκλου, κλείσιμο κάποιων κύκλων, όμως κάτι ξεκινάς για κάτι καινούριο και όλα αλλάζουν. Όντως και αστρολογικά όλα τα πράγματα αυτή τη στιγμή που ζούμε αλλάζουν και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για να τα βάλω λίγο στην άκρη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω να έχετε επιλέξει. Να σας πω κάτι. Και αν δεν έχετε επιλέξει, αυτό μπορεί να κάνετε κάτι πολύ απλό. Γιατί πολλές φορές μου γράφετε από κάτω ότι δεν πρόλαβα. Κάντε μια παύση το βίντεο. Κάντε παύση στις εικόνες. Δείτε τις με την ησυχία σας όση ώρα θέλετε. Και αφήστε μετά το βίντεο να κυλήσει. Την ανάλυση να κυλήσει και να προχωρήσετε στην ερμηνεία μου. Έτσι, να τη δείτε. Εγώ λοιπόν τι θα επιλέξω. Να σας πω τι θα επιλέξω. Το 2. Τη δεύτερη επιλογή. Εντάξει. Και πάμε λοιπόν. Α, για να δω και κάτι άλλο, συγγνώμη εδώ, που έχω τις... Ναι, πρέπει να το πούμε και αυτό, ένα λεπτό. Κοντεύουμε τις 19.000. Το 2, ναι, το 2 κι εγώ. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή, κοντεύουμε 19.000 συνδρομητές. Εσύ που είσαι, γιατί εσύ που με ακούς, γιατί δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή. Έλα, κάνουμε εγγραφή και να περνάμε ωραία. Και ξεκινάμε. Πρώτη επιλογή. Πρώτη επιλογή. Όσοι επιλέξετε το σημάδι νούμερο 1. Πάμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα δεις τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Ωραία. Έχουμε, όπα, αυτό εδώ. Μπράβο. Ωραία. Και έχουμε και αυτό εδώ. Μάλιστα. Να τις οι πρώτες μας πολύ σημαντικές πληροφορίες. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε έναν βασιλιά Ξυφών, ο οποίος μιλάει για περηφάνεια, μιλάει για σταθερότητα, μάλλον για σιγουριά. Εδώ κρύβεται ένας σκορπιός από πίσω. Μιλάμε για τα ζώδια του αέρα εδώ, ο οποίος είναι, έχει κύρος, είναι όριμος, έχει δύναμη. Εδώ έχουμε μια κουπάτη, η οποία και αυτή έχει μια αυτοπεποίθηση, έχει μια δυναμική, είναι πολύ αγαπητή. Αλλά τι έχουμε όμως εδώ. Εδώ έχουμε ανάποδα τον Άσο Κούπα, ο οποίος κάτι δείχνει. Δείχνει ίσως ένα αδιέξοδο. Δείχνει ίσως μια ερωτική απογοήτευση. Για να συνεχίσουμε να τα δούμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ξύφι, ζώδια του αέρα. Εδώ προσέξτε, ξύφι, ζώδια του αέρα. Υπάρχει και το ζώδιο σκορπιός εδώ, έτσι. Συνυπολογίζεται. Να το ξέρετε. Εδώ έχουμε μια απογοήτευση στις σχέσεις γενικά. Αυτό βγαίνει εδώ. Υπάρχει ένα ερωτικό αποθυμένο. Υπάρχει ερωτική απογοήτευση. Μπορεί να είναι σε γενικό πλαίσιο το θέμα των σχέσεων. Οι άντρες οι οποίοι το παίζουν πολύ έτσι wow δυνατοί, οι οποίοι όμως, τι θα πω τώρα, οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να ξυπνήσουν και να διατηρήσουν τον έρωτα μιας γυναίκας προς αυτούς και το πάθος. Και αυτό είναι αμαρτία. Ακάς έγραψα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ τι έχουμε. Η δεύτερη σειρά, η οποία είναι, ειρήνη, εδώ έχει βγει μια μητέρα που μπορεί να είναι και η μητρότητα, μπορεί να είναι και, και η σοβαρότητα, η οικογένεια, τα παιδιά, η φροντίδα. Τι έχουμε όμως εδώ στις δεύτερες λοιπόν τώρα επιλογές. Έχουμε την ειρήνη, εντάξει, υπάρχει μάλλον υπάρχει μια ειρήνη, ειρηνική κατάσταση. Η μητέρα με τον αριθμό 2 κάτι θέλει να πει εδώ, που έχει να κάνει και εδώ με την αρμονία, με τα συναισθήματα, με τη σοβαρότητα και μια κόμπρα ανάποδα.
Εχθροί. Έχεις εχθρούς, αγαπημένα αγαπημένη. Το βίντεο που βλέπεις, η ανάλυση, ισχύει για αυτούς που το βλέπουν και δεν έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή το βλέπεις. Μπορεί να το δεις μετά από πάρα πολύ καιρό, παίζει ιδιαίτερο ρόλο, μετράει από τότε και θα δούμε όσον αφορά τα χρονικά του περιθώρια, θα δούμε τι γίνεται. Συνήθως είναι άχρονο αυτό. Και όταν λέω άχρονο, επειδή ρίχνουμε για το 9, μπορεί να σημαίνει και για τα επόμενα 9 χρόνια. Εντάξει, 9 χρόνια τώρα είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και να το κάνουμε. Για πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες τρεις κάρτες. 8 λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι έχουμε εδώ. Ωραία, φαίνονται όλα. Τα φέρω λίγο πιο πάνω. Καταπληκτικά. Έχουμε ένα 8 πεντάκτινο. Ζώδια της γης. Εδώ σημαίνει δουλεύω. Εδώ σημαίνει πρέπει να βρω λίγο ισορροπίες. Εδώ σημαίνει δίνω σημασία στην εκπαίδευση, στη λεπτομέρεια, στις σπουδές μου. Εδώ έχουμε όμως ένα άλλο διάρρη που πέφτει στη γραμμή. Αυτή είναι εδώ, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή η κάρτα κυβερνάται από το ζώδιο του ζυγού, που έχει να κάνει με τη σχέση και την επικοινωνία, κυρίως, αφορά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, αλλά αυτό το οποίο σου λέει ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις. Okay. Θα τα δούμε ολοκληρωμένα, θα δεις τι θα κάνουμε. Και τέλος έχουμε και ένα 4 κούπα. 4 κούπα περίεργο. Το 4 κούπα, αγαπημένοι μου, κυρίως ζώδιο καρκίνο, σημαίνει έχω μπει σε κατάσταση άμυνας, δεν κουνάω, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, δεν κάνω τίποτα, παρατήστε με ήσυχο, ήσυχη, μη με πρίζετε, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, που θέλω να πάω, τι θέλω να γίνει. Και μία κάρτα τώρα υποστήριξης, γενικότερα που είναι αστρολογική, ωραία, που έχει να κάνει με τις γενικότερες όψεις, οι οποίες είναι θετικές, αλλά έχει να κάνει αυτό που λέμε progressions, γενικότερα στην αστρολογία, είναι το ταξίδι μας, είναι οι αλλαγές, να το πω έτσι. Ελάτε τώρα να δούμε εδώ. Πρώτη στήλη είναι το κεφάλι. Πρώτη στήλη είναι οι σκέψεις μας. Η δεύτερη στήλη εδώ που βγήκε είναι το εσωτερικό μας, το συναίσθημά μας, είναι πώς αισθανόμαστε. Τα βλέπετε εδώ, έτσι. Αισθάνεσαι ότι θα υπάρχουν εχθροί. Αισθάνεσαι ότι ξέρεις ότι υπάρχουν εχθροί. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ εσύ θέλεις ειρήνη, ενώ εσύ θες okay, να κοιτάζω τη δουλειά μου, το νιώθει η ψυχή σου ότι υπάρχουν εχθροί. Το κάτω μέρος είναι, να το πω έτσι, τα πόδια μας. Αλλά τι τα πόδια μας, είναι οι πράξεις μας, εκεί που πηγαίνουμε, η κατεύθυνσή μας, το μέλλον μας, ας πούμε. Αν το πάω διαγώνια εδώ, εδώ σημαίνει ένας άντρας, ο οποίος εδώ πέρα. Είναι ο σύζυγος, ας πούμε, ή ο πατέρας, εδώ είναι η μητέρα και εδώ τι κοιτάνε, μπορεί εδώ να δείχνει ότι και οι δυο τους βρίσκονται σε μια κατάσταση αμυντική. Η σχέση δηλαδή περνάει μεγάλη κρίση, η σχέση τους. Η σχέση τους δηλαδή μπορεί να περνάει μεγάλη κρίση. Αν τα πάρω από εδώ διαγώνια, εδώ βλέπουμε μια αγάπη η οποία δεν έχει ανταποκριθεί, πάλι εδώ βλέπουμε το κεντρικό σημείο που είναι μια μητέρα, εσύ δηλαδή. Αν είσαι άντρας, σε αφορά κυρίως στο κομμάτι, στο γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου περιτριγυρίζεται από το θηλυκό στοιχείο που μπορεί να σημαίνει να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι η μητέρα σου, μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που δείχνει όμως λίγο δυσκολία στην αγάπη, στην έκφραση της αγάπης, διότι η αγάπη σβήνει λόγω δουλειάς. Το πιάνεις στενό. Λόγω πολλή δουλειά, διότι επειδή ρίχνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο οικονομικό, εδώ μπορεί να σημαίνει ότι δουλεύω πάρα πολύ διότι είμαι μόνη μου, μπορεί να σημαίνει δουλεύω πάρα πολύ διότι έχω χωρίσει με μόνη μου, εδώ σημαίνει δουλεύω πάρα πολύ διότι είμαι μόνος μου, έχω χωρίσει και πρέπει να τα βγάλω πέρα, εντάξει, δείχνει τις δυσκολίες. Οπότε τώρα, υπάρχει και ένα περίγραμμα, το βλέπεις το περίγραμμα, λοιπόν. Επειδή όμως σου έχει βγει μια κάρτα υποστήριξη που σου λέει ότι για αυτό το ταξίδι του χρόνου που κάνεις εσύ σαν άνθρωπος, αυτό το οποίο χρειάζεσαι, ξέρεις ποιο είναι. Αυτό το οποίο χρειάζεσαι είναι να φέρεις αγάπη στη ζωή σου. Αυτό είναι το σημάδι. Χρειάζεσαι αγάπη. Και αν ακόμα χρειάζεται να την αναζητήσεις ή ακόμα που λέει ο λόγος, εντός εισαγωγικών το λέω, προσέξτε συμβολικά, να πεθάνεις για μια μεγάλη αγάπη. Τώρα μου θυμήθηκα, τώρα τι μου ήρθε φλασιά, τι τρώω κι εγώ φλασιά θα μου πείτε. Ένα τραγούδι, θυμάστε, του Πάριου που έλεγε για μια γυναίκα αξίζει να καταστραφείς, για μια αγάπη αξίζει να καταστραφείς, κάπως έτσι. Λοιπόν. Όμως, αυτό το οποίο δείχνει σαν σημάδι είναι, πρόσεξε τώρα να δεις, πάμε να δούμε, δύναμη με το σπαθί σου, είτε είσαι άντρας τώρα είτε είσαι γυναίκα, με το σπαθί σου προχωράς, έτσι πρέπει να σκέφτεσαι, να βρεις δύναμη. Πρόσεξε, δύναμη και αγάπη συγχρόνως. Δηλαδή να βρεις την ισορροπία, να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορείς να ισορροπήσεις τη δύναμη και το συναίσθημα.
την ορμή και το συναίσθημα. Βάζεις τον άλλον το όριό του και το συναίσθημα. Να ανακαλύψεις, γιατί υπάρχει η έλλειψη αγάπης και φόβος, χρειάζεσαι την αγάπη, πρέπει να την αγκαλιάσεις, ειρήνη στη ζωή σου, και αυτό είναι ένα ωραίο σημάδι, διότι δείχνει ότι μπορείς να φέρεις ειρήνη στη ζωή σου, έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε στηρίζουν, ναι, θα έχεις εχθρούς, τους οποίους αυτό που φοβάσαι, ξέρεις τι είναι, μη σου πάρουν την αγάπη. Αυτό φοβάσαι. Τα σημάδια σου λοιπόν είναι άνθρωποι, καταστάσεις, πάλι άνθρωποι, οι οποίοι ανακατεύονται, έρχονται στη ζωή σου με σκοπό, ένα λεπτό, με σκοπό να σε βοηθήσουν να προοδεύσεις. Δώσε σημασία στους αριθμούς. Τον 1, το 43, το 2, το 34, το 8, το 2, το 4 και το 56. Αυτή είναι η αριθμή σου. Θα τους σημειώσεις, θα τους κρατήσεις. Εντάξει, σε ένα άλλο επίπεδο και το 13 παίζει ρόλο εδώ και το 12 θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά χρειάζεται, αγαπημένα αγαπημένη μου, αυτό που βγαίνει από αυτό το ρίξιμο, να γεμίσει η καρδιά σου με αγάπη. Αυτό είναι το μήνυμα. Ίσως για τα επόμενα 9 χρόνια η καρδιά σου να ζεσταθεί και να γεμίσει με αγάπη. Με συναίσθημα, με πληρότητα. Και να κρατήσεις ισορροπίες, ναι, δίνω μεγάλη έμφαση, μάλλον δίνω μεγάλο ρόλο στο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και ισορροπία. Και όλα είναι μέρος της προσωπικής σου εξέλιξης. Ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη επιλογή και που έκανα και εγώ τη δική μου επιλογή, έτσι. Και εμένα αυτή είναι η δική μου η επιλογή. Με αυτές τις κλασικές, ιδιαίτερες, μοιημένες να το πω έτσι, κάρτες δικές μου. Γι' αυτό έχω βάλει και τα δικά μου τα γράμματα. Έχουν περάσει μια διαδικασία. Πάμε λοιπόν, δεύτερη επιλογή. Δεύτερη επιλογή, σημάδια τα οποία κάπου σε οδηγούν, θα σου παρουσιαστούν στη ζωή σου, αφορά περίπου τα 9 επόμενα χρόνια. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, το καταλαβαίνω, αλλά αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι χρειάζονται το χρόνο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Μου βγήκε λίγο περίεργα το κόψιμο εδώ, δεν πειράζει. Εντάξει. Στο προηγούμενο είχα κόψει, γι' αυτό το έκανα έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για να δούμε εδώ. Και ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με ξαφνικά γεγονότα. Το 5 καρό. Έχουμε μία θλίψη. Έχουμε μία δυσκολία. Έχουμε εναλλαγές. Απώλειες γενικότερα σε κάποια πράγματα, τα οποία χρειάζεται να είσαι έτοιμος, έτοιμη, και δοκιμασίες λόγω Πλούτωνα. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβεις, αγαπημένη, αγαπημένη μου, ότι ο Πλούτωνας, γιατί έχει βγει ο Πλούτωνας εδώ, σε βάζει να περάσουμε δοκιμασίες, τα εμπόδια, να ξεπεράσουμε τυχόν δυσάρεστα νέα και γενικά να είμαστε προετοιμασμένοι για απώλειες γενικότερα. Επειδή είναι το καρό εδώ, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο οικονομικό κομμάτι. Εντάξει, κυρίως πάμε πρώτα απ' όλα από εκεί. Στα οικονομικά χρειάζεται πολύ προσοχή, χρειάζεται συνέπεια, υπευθυνότητα. Και χρειάζεται να μοχθήσουμε, χρειάζεται να δουλέψουμε δηλαδή. Αυτές είναι οι σκέψεις μας κιόλας. Δηλαδή, να το πω ως εξής, είναι και η σκέψη μας που λέει ότι ρε παιδί μου, στη ζωή εγώ χρειάζεται να μοχθήσω, έτσι, να δουλέψω, ότι έχω περάσει από απώλειες, έχω χάσει χρήματα, έχω προσπαθήσει πολύ, μπορεί να και κληρονομικά εδώ τα οποία έχουν χαθεί. Οκ, πάμε να δούμε. Το επόμενο που μας έρχεται είναι ο χρυσός ανάποδο. Οκ, εντάξει, δεν είναι και κάτι το τρομακτικό θα έλεγα εδώ. Έχουμε εχθρούς, μας κυνηγάνε, είναι εκεί.
Ο αέρας ανάποδα. Προσοχή εδώ και στις επικοινωνίες. Πώς επικοινωνείς, τι λες στους ανθρώπους. Εντάξει, πώς επικοινωνούμε γενικότερα. Πώς ερχόμαστε και επικοινωνούμε με ανθρώπους, αυτά που λέμε. Είσαι άνθρωπος που δυσκολεύεσαι να εμπιστευτείς τους άλλους ανθρώπους, αλλά έχεις όμως το εξής συγκλονιστικό. Λοιπόν, αριθμός 44 είναι η δημιουργία, όπου μπορείς τις αρνητικές ενέργειες, τη μεταμόρφωση, τις δοκιμασίες εδώ, ό,τι αρνητικό, να το μετατρέψεις σε απόλυτα θετικό. Αυτό είναι απίστευτα σημαντικό. Είναι ένας master number επίσης, το 44, που σημαίνει επίσης ότι τελικά, επειδή έχω δύναμη ψυχής, θα τα καταφέρω και θα ξεπεράσω τυχόν απώλειες, δυσκολίες. Είπαμε, εδώ είναι οι σκέψεις, έτσι. Μην μου μπερδευτείτε, μην πείτε ότι αυτό είναι το μέλλον μας. Είναι σημάδια, είναι ότι έχουμε περάσει από απώλειες, σκεφτόμαστε την απώλεια, μας φοβίζει η απώλεια και κυρίως η οικονομική και η σταθερότητα, γιατί το δύο καρό εδώ σημαίνει και σταθερότητα. Αλλά είναι μέσα στο σχέδιό μας για κάποια πράγματα να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε. Okay. Για να δούμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε ιεραστές. Συγκλονιστικό. Εδώ έχουμε έναν ιεροφάντη. Συγκλονιστικό. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε και ένα 4 ξυφών. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ συγκλονιστικό. Δείχνει όμως την κούραση. Θα σου πω το εξής. Πάμε να τα δούμε λίγο. Εδώ τώρα έχουμε τη δράση. Εδώ είπαμε είναι σκέψεις, εδώ είναι ο ψυχισμό μας, η καρδιά μας, το συναίσθημα, πώς αισθανόμαστε πολλές φορές, ότι ξέρω εγώ πολλές φορές μας έχουν κοροϊδέψει, έτσι, ή πολλές φορές εμείς προσπαθούμε, λέμε ρε παιδί μου, το χρυσό είναι, ισχύει και για τους ανθρώπους, έτσι, μας έχουν κοροϊδέψει οι άνθρωποι, τους είχαμε κρίνει λάθος, άλλο μας βγήκανε. Ο αέρας εδώ σημαίνει προσοχή στις παρεξηγήσεις, δηλαδή πρόσεχε και εσύ πως επικοινωνείς και το τι λες στους ανθρώπους. Έχουμε όμως μέσα στην ψυχή μας τη δύναμη, την ψυχική δύναμη να αλλάζουμε τις αρνητικές ενέργειες. Εδώ τώρα στη δράση που είναι τα πόδια μας, που σημαίνει δράση, προχωράω, πηγαίνω, έχουμε ιεραστές. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει η αρμονία. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι καλλιτέχνης. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ερωτεύσιμος. Είναι πολύ μαγνητικός επίσης. Αυτό που σου λέει η κάρτα είναι να γιορτάζεις την καθημερινότητά σου. Να γιορτάζεις τη ζωή. Να γιορτάζεις την αγάπη στη ζωή σου. Ό,τι και να έχεις. Βρε, είσαι με μια γάτα να γιορτάζεις μαζί της. Είσαι με τη μητέρα σου, με τον πατέρα σου να γιορτάζεις μαζί τους. Είσαι με τους φίλους σου να γιορτάζεις. Είσαι με τον καλό σου, την καλή σου να γιορτάζεις. Η ζωή θέλει γιορτή. Προτού φύγουμε εντελώς από αυτή την ενσάρκωση, χρειάζεται να έχουμε πολύ όμορφες, δυνατές, καλές στιγμές. Βεβαίως εδώ λέει, βρες το κινητρό σου, βρες ποια είναι η έμπνευσή σου στη ζωή. Ο ιεροφάντης σημαίνει προστασία. Μεγάλη πνευματική, ουσιαστική προστασία. Έχεις προστασία. Έχεις μεγάλη πίστη. Εδώ έχει να κάνει το ζώδιο του Ταύρου καθαρά, που είναι και το πείσμα, είναι η πίστη. Είναι επίσης το αξιακό μας σύστημα, η καλοσύνη. Είσαι ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, όπως και να το κάνουμε. Και εκεί που πηγαίνεις επίσης είναι ένα 4 ξυφών. Το 4 ξυφών είναι πολύ ιδιαίτερη η κάρτα, η οποία μιλάει για την κούραση και χρειάζεσαι ξεκούραση. Μιλάει για την πνευματική κούραση, δηλαδή να ξεκουράζεσαι αρκετά. Εντάξει. Βρίσκεις με έμπνευση στην ηρεμία, στη φύση. Το 4 επίσης εδώ με το ζυγό, ζυγό σημαίνει σχέσεις, σημαίνει ότι χρειάζεται η δική σου, να το πω έτσι, τοποθέτηση είναι ότι χρειάζεται ηρεμία στις σχέσεις. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αν πάμε τώρα διαγώνια και πούμε εδώ έτσι, αυτό το οποίο μας έρχεται, πρόσεξε να δεις, είναι 5-5 και εδώ έχουμε ένα 4. Α, κάτσε να βγάλω και μία μισό λεπτό. Κάτσε να βάλουμε και την κάρτα της δύναμης. Για να δούμε λοιπόν αστρολογικά τι έχει να μας πει εδώ πέρα. Είναι η Αφροδίτη. Πολύ καλά. Η Αφροδίτη με τις σχέσεις. Αγαπημένη, αγαπημένη μου. Το μήνυμα εδώ γενικότερα και η κάρτα δύναμης είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη συμβολικά σημαίνει σχέσεις. Εσύ
φίλε μου και εγώ βεβαίως, επενδύουμε στις σχέσεις των ανθρώπων. Mm-hmm. Θες λεφτά? Σχέσεις. Μέσα από τις σχέσεις θα περάσει. Θες αγάπη, έρωτα, συνέστημα, οτιδήποτε, μέσα από τις σχέσεις θα περάσει, αλλά μέσα από τη δική σου ηρεμία, μέσα από τη δική σου αρμονία, μέσα από τη δική σου σταθερότητα, μέσα από τη δική σου ομορφιά της ψυχής. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, πολλά χρόνια, και δες εδώ τους αριθμούς που παίζουν ρόλο, 5, 2, 10, 52, 5, 44, 6, 5, 4, 21, είναι εκεί για να σου πει το εξής: την απώλεια και τη θλίψη θα την ξεπεράσεις με σχέσεις. Τις δοκιμασίες, όποιες και να είναι αυτές, θα τις ξεπεράσεις μέσα από τις σχέσεις, μέσα από ανθρώπους που σε αγαπάνε. Το θέμα των εντάξει, σημαίνει εδώ ότι εμείς γενικότερα είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και να μας παρεξηγούν λιγάκι στον τρόπο που εκφραζόμαστε, σαν τα οποία λέμε. Είμαστε λίγο περίεργοι, έτσι, είμαστε λίγο παράξενοι. Εντάξει, πώς να το κάνουμε. Αλλά μέσα από τις σχέσεις, μέσα από την κατανόηση, μέσα από την ηρεμία, μέσα από την ήρεμη συζήτηση, κερδίζεις. Άρα, πώς βρίσκω δύναμη, γιατί έχεις πολύ μεγάλη δύναμη εδώ δείχνει, θα πάρεις πολύ μεγάλη δύναμη μέσα από την ηρεμία. Διαλογισμός, μουσική, προσευχή. Διότι όταν ανανεωθείς ενεργειακά, είσαι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή. Τις απώλειες, τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες της ζωής, πού θα τις περάσουμε για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, και τα δυσάρεστα νέα και τις στεναχώρια και την απώλεια, σ' ό,τι και να είναι αυτό, δεν θα την περάσεις με την απογοήτευση, θα την ξεπεράσεις μέσα από σωστές επιλογές ανθρώπων που θα είναι εκεί που σε αγαπάνε και σε στηρίζουν. Εντάξει. Τις διάφορες αλλαγές στη ζωή θα τις περάσεις με γκρίνια, θα τις περάσεις με σταθερότητα, με επικέντρωση στο στόχο. Αυτά είναι τα σημάδια σου. Το περίγραμμα γύρω-γύρω, αυτό το οποίο λέει, σου λέει ότι σαν ιστορία, σαν κύκλος, σου λέει ότι είναι έχω μοχθήσει, έχω στεναχωρηθεί, έχω περάσει πολλά, με έχουν απογοητεύσει οι άνθρωποι, είμαι σε μια φάση που δυσκολεύομαι γενικότερα, έχω περάσει πολλές δοκιμασίες, αλλά κοίταξε να δεις όμως, μπορείς να αλλάξεις τις ενέργειες, να τις μεταμορφώσεις. Ναι, κουράζεσαι από αυτό, ξαναγεμίζεις μπαταρίες, έχει πίστη, σταθερότητα, δύναμη στο στόχο, έχεις μεγάλη προστασία, έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε, ναι, okay, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί, είναι εχθροί, δεν είναι για το καλό σου. Λένε ότι είναι για το καλό σου και αυτό σε στεναχωρεί. Αλλά πάλι οι σχέσεις παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Για να μπορέσεις να βγεις από όλες αυτές τις δοκίμασεις και από όλο αυτόν τον κύκλο. Δώσε λοιπόν σημασία στα σημάδια. Μπορεί να είναι ένα τριγωνάκι τέτοιο, μπορεί να το κάρω, μπορεί να είναι ένα μπαστούνι κάποια στιγμή στο άσχετο ή στον δρόμο σου περπατάς και ξαφνικά βρίσκεις, λέω τώρα, ένα τέτοιο σύμβολο ή αυτό το σύμβολο. Ή αυτό το σύμβολο, ή αυτό, ή ένα ξύφος, ή μία κάρτα, ή οτιδήποτε. Ή τους εραστές. Περνάς από ένα φωτογραφείο και ξαφνικά τη βλέπεις, βλέπεις ένα ζευγάρι το οποίο ταιριάζει με σένα, ξέρω εγώ, και λες, αχ, μοιάζουμε εγώ και ο δικός μου να πούμε σε αυτή τη φωτογραφία. Εντάξει. Τα σημάδια θα έρθουν. Το θέμα είναι να είμαστε και εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να είμαστε εκεί, να μπορέσουμε να το αποκρυπτογραφήσουμε και να είμαστε σε μια κατάσταση παρατηρητικότητας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάτι έχει να μας πει το σύμπαν. Και το σύμπαν αυτό που έχει να μας πει είναι αγάπη, σταθερότητα, δύναμη και είμαστε τυχεροί άνθρωποι. Γιατί μας αγαπάνε. Αυτό είναι το κλου όλο. Πολύ, πολύ δυνατό. Ετοιμαζόμαστε για την τρίτη επιλογή. Σας είπα, θα είναι ζόρικο. Δεν θα είναι, έχει ζωρά και λίγο τα μηνύματα. Αλλά από την άλλη όμως είναι και για πέρα αληθινά και σου δείχνει όντως ότι μπαίνουμε σε κύκλους όπου μας προετοιμάζει η ζωή για καινούργιες καταπληκτικές, να το πω έτσι, περιπέτειες. Έλα τώρα να πάρουμε μια γουλιά καφέ. Να ξεκινήσουμε.
Τρίτη επιλογή. Τρίτο σημάδι. Τρίτο σημάδι. Ωραία, λοιπόν. Τρίτο σημάδι, φίλες και φίλοι. Έχουμε έναν... Μάλιστα. Έχουμε έναν άσο μπαστούνι. Εδώ είναι ένας δίας ανάποδα. Σημαίνει αφηρημάδα, κάποια προβλήματα, έτσι. Δεν υπάρχει τόσο πολύ εύνοια. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό, αφηρημάδα. Είπαμε, αυτή η σειρά είναι η σειρά των σκέψεων. Το δεύτερο είναι, έχει βγει μία μπαστούνάτη. Α, για μισό λεπτό να δω κάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό θα σας πω. Ναι, προβληματίζομαι για κάτι, θα σας πω. Ναι. Αυτό είναι ξυφόν, όπου δείχνει μία εύνοια, όχι τόσο πολύ εύνοια, αλλά σκέφτεστε γιατί μέχρι στιγμής, ας πούμε, στη ζωή σας, αχ, είναι αυτό που λένε, αχ, και να είχα λίγο εύνοια, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αχ, να είχα λίγο τύχη. Εδώ υπάρχει μια γυναίκα, η οποία είναι μπαστούνάτη, όπου θέλει να σου πει ότι πολλές φορές, ναι, μην υπάρχει η συνέπεια, η δύναμη, η ωριμότητα, η σοβαρότητα, αλλά είναι και λίγο ματαιόδοξη. Είναι και λίγο φλού, έτσι, είναι και λίγο... Α, και βγαίνει και ένας άλλος εδώ τώρα, ένας άλλος ξυφών, ο οποίος είναι λίγο ανάποδα. Είναι και αυτός λίγο ανάποδα, μίζερος, λίγο μιζέρια, λίγο στεναχώρια. Είναι, εδώ δείχνει μία μίξη, μία χημική μίξη, να το πω έτσι, ανθρώπων οι οποίοι γκρινιάζουν για όλα. Για τη ζωή, καλά, δεν λέω ότι κακό είναι, για τη ζωή, για τις δυσκολίες, ότι δεν υπάρχει κοινή αναγνώριση, δεν υπάρχει κοινή ευκολία, γενικότερα για τα προβλήματα. Οπότε, πάμε τώρα εδώ να δούμε. Στις δεύτερες από κάτω επιλογές, αετός, πολύ καλό, δύναμη λοιπόν, ειρήνη, εξαιρετικό, και η πυρόγα, μάλιστα. Εδώ αυτό που δείχνει ξεκάθαρα είναι ότι έχεις τη δύναμη να προχωρήσεις στη ζωή σου. Αετός σημαίνει βοήθειες, αετός σημαίνει νίκες. Έχει υπόψη σου λοιπόν, άμα δεις κανένα αετό, κάτι σημαίνει, μπορεί να πας κάπου σε ένα σημείο, σε ένα μέρος, στο οποίο να τον δεις, έτσι, να εμφανιστεί. Κάτι σημαίνει, δεν είναι μόνο θαυμάζουμε. Όλη η φύση είναι ενωμένη. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε αποκοπεί από τη φύση. Είμαστε αποκομμένοι. Κανονικά πρέπει να είμαστε ενωμένοι με τη φύση. Όλο αυτό το τσιμέντο που ζούμε, δεν λέω, εντάξει, οκ, αλλά σε αυτό το τσιμέντο που ζούμε μας έχει αποκόψει εντελώς. Αυτό το τσιμέντο και αυτό το κάτω, η πίσα που πατάμε και κάνουμε. Ναι, θα μου πεις πού θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Έχετε δίκιο, δεν λέω. Αλλά από την άλλη όμως είμαστε εντελώς αποκομμένοι από τη φύση. Μη μου πείτε τώρα ότι η Αθήνα είναι, ας πούμε, που οι περισσότεροι ζουν, ότι η Αθήνα είναι χτισμένη ώστε να βελτιώνει το φυσικό πεδίο, το φυσικό, έτσι, τη φύση. Είμαστε αποκομμένοι εντελώς. Ζώα, άνθρωποι, φύση, είμαστε αποκομμένοι. Το έχουμε χάσει αυτό. Ωραία. Βρίσκεις λοιπόν εδώ, έχεις μέσα από ηρεμία, μέσα από ειρήνη, βρίσκεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις και σε καταστάσεις οι οποίες φεύγουν, κάτι που δυσκολευόσουν, okay, και σε δυσκόλευε, έχεις τη δύναμη να τα αλλάξεις. Εδώ έχουμε μια αυτοκράτηρα, μια άλλη βασίλισσα εδώ, μπαστούνι, πολύ ωραία, και έναν μάγο εδώ. Και πάμε να δούμε και την κάρτα της δύναμης και να τα βάλουμε όλα κάτω. Να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Εδώ έχουμε έναν Άρη. Εδώ βάζουμε τα πράγματα να προχωρήσουν. Βλέπετε. Κάτσε για να το φέρω πιο κοντά να φανεί η κάρτα. Με το σπαθί το εδώ. Έχει πάρει το σπαθί. Προχωράει με δύναμη. Άρης μένει μεγάλη, έντονη ενέργεια. Εδώ τώρα. Η σκέψη σου λοιπόν χρειάζεται να είναι λίγο πιο
πιο αισιόδοξες, λίγο πιο χαλαρές. Ναι, λες, περνάω προβλήματα, προσπαθώ κι εγώ, γιατί εδώ δείχνει και προβλήματα σχέσεων γενικότερα, έτσι, μια βασίλισσα και ένας βασιλιάς, εδώ δείχνει μεταξύ τους έχουν προβλήματα σχέσεων, αυτό δείχνει όμως και τις σκέψεις γενικότερα, εδώ δείχνει το μέλλον, εδώ δείχνει το συναισθηματικό κόσμο, την κατεύθυνσή σου, ότι έχεις μεγάλη δύναμη, και εδώ τα ταρά, αυτό που δείχνουν μια αυτοκράτηρα, ότι μπορείς να φέρεις τα αποτελέσματα αυτά τα οποία θέλεις και να πετύχεις. Αυτό βεβαίως είπαμε ισχύει για τα επόμενα, από τη στιγμή που το βλέπεις περίπου για τα επόμενα 9 χρόνια. Η αυτοκράτηρα σημαίνει σχέσεις, επενδύω στις σχέσεις. Η βασίλισσα εδώ πεντάκτηνο που ταιριάζει με αυτήν εδώ πέρα σημαίνει ότι αποκτώ σοφία. Δεν γίνομαι ματαιόδοξη, αποκτώ σοφία όμως, αποκτώ γνώσεις, προχωράω με δύναμη, προχωράω με ζεστασιά, προχωράω στη ζωή μου με ενθουσιασμό. Όχι αυτό που λένε με ενθουσιασμό, ενώ δηλαδή έχω μαζέψει εμπειρίες, έχω μιλήσει με ανθρώπους, ξέρω που θα πάω και τι θα κάνω. Το πολύ σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε και τον μάγο εδώ, ο οποίος και ο μάγος μετουσιώνει, να το πω έτσι, μπορεί να μετουσιώσει τη σκέψη σου σε πράξεις, το λόγο σε δύναμη. Έχεις και έναν ισχυρό Άρη, και αυτό μπορεί να το ψάξεις στον αστρολογικό σου χάρτη λιγάκι, και αυτό σου δίνει πολύ μεγάλο δυναμικό να προχωρήσεις, να φέρεις πολύ μεγάλες εντυπωσιακές αλλαγές στη ζωή σου. Τουλάχιστον αυτό που αποκαλύπτουν εδώ τα χαρτιά είναι ότι έχεις τη δυνατότητα. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν όλοι. Φυσικά εννοείται και το καθένας έχει και το δικό του, και το δικό του τρόπο σκέψης. Εντάξει. Αυτό όμως το οποίο δείχνει εδώ σημαίνει ότι προχωράμε. Επίσης, εδώ αυτό το οποίο βγαίνει λοιπόν είναι ότι κοίταξε να δεις. Κάτσε να σου πω. Οπότε, πώς πάει εδώ. Ξεπερνάω τα προβλήματα, ξεπερνάω το καινούριο, αυτό που σκέφτομαι, το καινούριο που θέλω να κάνω, μέσα από αρμονία, μέσα από ανθρώπους, συναντήσεις, παίρνω γνώσεις και τελικά αυτές τις γνώσεις, αυτή την εμπειρία τη μετουσιώνω σε κάτι πρακτικό, σε κάτι δυνατό, σε κάτι το οποίο εκφράζεται μέσα από εμένα, εντάξει. Επίσης εδώ σημαίνει ένας άντρας ο οποίος δείχνει δύναμη, δείχνει αυτοπεποίθηση, δείχνει όχι στη μιζέρια, έχει να κάνει με την αναγνώριση, έχει να κάνει... Εδώ έχει να κάνει με την προστασία γενικότερα. Πάλι και εδώ μέσα από ειρήνη τελικά αυτός συναντιέται με την αυτοκράτηρά του. Συναντιέται δηλαδή με μια γυναίκα. Άρα εδώ έχουμε και δυνατότητα σχέσεων. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα αποκατάστασης σχέσεων. Τώρα αυτό εννοείται ότι δεν ισχύει για όλους φυσικά που κάνουμε το ρίξιμο, γιατί παίζουν και τα προσωπικά σχέδια του καθενός, προσωπικά, αριθμολογικά, αστρολογικά σχέδια, αλλά λέμε όμως τα σημάδια τα οποία είναι εκεί, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Το περίγραμμα εδώ τι σου λέει λοιπόν? Το περίγραμμα αυτό το οποίο λέει είναι ότι προχωράς, πρέπει να προχωρήσεις, πρέπει να στηριχθείς στα πόδια σου. Αυτό γίνεται και μέσα από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και γυναίκες και άντρες, οι οποίοι μπορεί να σε βοηθήσουν. Ο σκοπός είναι να βρεις το νόημα που θέλεις να πας στη ζωή. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρη. Και πραγματικά, όσο πιο ξεκάθαρη και συγκεκριμένη είμαστε στη ζωή μας, είναι νόμοι του σύμπαντος αυτή, τόσο πιο ξεκάθαρο είναι και η πορεία της ζωής μας. Αν δεν είμαστε τόσο συγκεκριμένοι και είναι δυσκολεύομαστε να βρούμε την πορεία και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όμως, εδώ σου λέει ότι όταν ξεκαθαρίσει και τα πάλι σε μια καθαρή προοπτική, έχεις τη δύναμη, έχεις τη σοφία, πάλι έχεις ανθρώπους εδώ που μπορούν να σε βοηθήσουν. Εδώ, αν παρατηρήσεις γύρω-γύρω-γύρω, έχεις ανθρώπους. Θέλω λοιπόν για το επόμενο διάστημα να παρατηρήσεις τους ανθρώπους οι οποίοι ή φεύγουν ή μπαίνουν στη ζωή σου με σκοπό όμως να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για να προχωρήσεις. Ακόμα και οι άνθρωποι που θα σε δυσκολέψουν, γιατί έχεις έναν Άρη εδώ. Ο Άρης σημαίνει ενέργεια, σημαίνει κίνηση, σημαίνει δύναμη, σημαίνει αυτοπεποίθηση, σημαίνει προχωράω, σημαίνει πολεμά και δεν φοβάμαι, έτσι. Έχει και την έννοια του πολέμου χαρή, αλλά όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Και να δεις ποιοι είναι αυτοί που φεύγουν, ποιοι κύκλοι κλείνουν και φεύγουν και ποιοι κύκλοι ανοίγουν και μπαίνουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σου, όποιο και να είναι αυτοί.
Μπορεί να είναι μια επανασύνδεση με τους γονείς μας. Μπορεί να είναι επανασύνδεση με μια μητέρα, με έναν πατέρα, με έναν παππού, με έναν άνθρωπο που έχουμε τσακωθεί, με τον πρώην μας, με τον οποίο okay, τα βρίσκουμε εν πάση περιπτώσει κάπου, κάπως και συνεννοούμαστε, έστω για τα παιδιά, να το πω έτσι. Εδώ είναι αυτοκράτηρα. Λοιπόν, δείχνει λοιπόν τις δυναμικές και τις καθημερινές του δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, διότι να σου πω ως εξής, καλά τα πνευματικά, καλά όλα αυτά που λέμε και κάνουμε, είναι πολύ ωραία, αλλά υπάρχει και μια ζωή που ζούμε εδώ και έχει πολλές δυσκολίες, έχει πολλά ζόρια, έχει πολλές αντίθετες, να το πω έτσι, απόψεις και διαδικασίες, εντάξει. Όμως, τι σημαντικό όμως κρατάμε εδώ, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα δούμε λίγο τους αριθμούς. Ο 1, ο 12, ο 13, ο 14, ο 43, ο 51, ο 3, ο 4, ο 1 και ο 22. Παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Δες με ποιους αριθμούς εσύ θα συνδεθείς, σαν σημάδι και σου έρθουν. Και κάποια από αυτά εδώ πέρα τα σύμβολα. Μπορεί να είναι το α, μπορεί να είναι ο άσος, μπορεί να είναι το μπαστούνι, μπορεί να το σπαθί, μπορεί να σπαθί. Μα πας σε ένα σπίτι και να δεις ένα σπαθί κρεμασμένο σε ένα σπίτι. Είναι ένα συμβολισμό. Μπορεί να το θυμηθεί εκείνη τη στιγμή, έτσι. Μπορεί να δει μια πυρόγα, μπορεί να δει έναν αετό. Είναι αυτά που είπαμε. Όλα θα είναι συμβολισμοί. Μπορεί να δει εδώ πέρα αυτό εδώ, το συμβολάκι. Τον ηλιανθό, τι είναι εδώ, τον ήλιο, το λουλούδι. Μπορεί να δει εδώ πέρα αυτό το σύμβολο του απείρου. Μπορεί να δει αυτό εδώ πέρα το σύμβολο που είναι του Ερμή. Και λε. Μπορεί να δει του Άρη το συμβολάκι. Έχει υπόψη σου λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι αυτό το βίντεο μάλλον πρέπει να το δει και ίσω και αρκετέ φορέ. Ίσως κάπου πρέπει να γράψεις και τα σύμβολα τα οποία εσένα σου έκαναν εντύπωση, ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι το Q εδώ, μπορεί να είναι η γητάμα, μπορεί να είναι ο αριθμός 12, μπορεί να είναι οτιδήποτε, και δες με το επόμενο χρονικό διάστημα πώς εσύ συνδέεσαι με αυτά τα ιδιαίτερα σύμβολα και με αυτούς τους ιδιαίτερους αριθμούς, εντάξει. Πολύ δυνατό, θα έλεγα. Και φίλες και φίλοι, ετοιμαζόμαστε τώρα και για το την επόμενή μας επιλογή. Ωραία. Πάμε στην τέταρτη επιλογή. Κάτσε να ανακατέψω λίγο. Να τα βάλω λίγο έτσι να ανακατευτούν. Τέταρτη επιλογή. Ωραία. Ιδιαίτερη επιλογή. Να ξέρετε τις εικόνες, εγώ τις έχω φτιάξει έτσι, δεν τις βρείτε πουθενά. Και πάμε. Ωραία. Λοιπόν, τέταρτη επιλογή. Εννέα σημάδια, ένας κύκλος, κύκλοι που κλείνουν, κάποιοι καινούργοι ανοίγουν, κάτι υπάρχει εκεί το οποίο σαν σημάδι έρχεται και μας λέει και μας μιλάει. Νάτος λοιπόν εδώ ο σπαθάτος. Έρχεται να πει όχι στο φόβο. Έρχεται και ένας άλλος εδώ πέρα μπαστούνατος, ο οποίος έχει να μιλήσει για υπερηφάνεια. Έχει να μιλήσει βεβαίως και να μας πει για κύρος, για σοβαρότητα. Αυτός σε αυτή τη θέση που βρίσκεται εδώ, την όρθια θέση, είναι πιο σοβαρός. Αυτός εδώ πέρα είναι λίγο, να το πω έτσι, είναι λίγο χτυπημένος. Δηλαδή η δύναμή του είναι λίγο αρνητική εδώ. Και το επόμενο που μας βγαίνει είναι κρυός. Ένας κρυός, ένα μπαστούνι εδώ. Φασαρία, κόστη, κάτι με κόστος, ίσως μια μεγάλη στεναχώρια η οποία σε αρρώστησε. Σε στεναχώρησε πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα σημάδι, φίλες και φίλοι. Όταν λοιπόν η ψυχή αρρωσταίνει, αρρωσταίνει και το σώμα. Όταν, και αυτό βγαίνει και στην άβρα μας, έτσι, βγαίνει και προς τα έξω. Οπότε αυτό το οποίο υπάρχει το σημάδι, το οποίο είναι και ο αριθμός 5 εδώ, μαζί με το μπαστούνι, ένας κρυός, ο οποίος είναι χτυπημένος κρυός, να το πω έτσι, είναι στην αρνητική του έκφραση, να προσέξεις την ψυχική σου, την πνευματική σου, την νοητική σου και τη σωματική σου υγεία, αγαπημένη μου, εντάξει. Αυτό είναι ένα σημάδι. Άρα προσέχουμε την υγεία μας. Εδώ μας βγαίνει ένας αέρας ανάποδα. Δυσκολίες επικοινωνίας. Εδώ μας βγαίνει το 44 που έχει να κάνει με τη δημιουργία. Αυτό είναι πολύ καλό, διότι δείχνει ότι μπορείς να αλλάξεις τις ενέργειες. Και εδώ δείχνει ανάποδα ένα αυγό
που δείχνει επίσης μία δυσκολία σε αυτά τα οποία εσύ θέλεις να δημιουργήσεις το καινούριο, έτσι. Το αυγό σημαίνει και κάτι καινούριο. Το αυγό πάντα σημαίνει κυοφορία, σημαίνει το καινούριο. Έχεις απογοητευτεί. Υπάρχει απογοήτευση εδώ. Έχεις απογοητευτεί από τους άντρες. Έχεις απογοητευτεί από το αρσενικό στοιχείο. Μπορεί άντρες εδώ να σημαίνει ότι έχεις συγκρουστεί. Εδώ σε δείχνει και σύγκρουση. Κοίτα, αυτοί οι δύο εδώ κατά κάποιο τρόπο, το πω συμβολικά, δεν κοιτιούνται. Κοιτιούνται μόνο στο αρνητικό τους. Τσακώνονται. Τρία μπαστούνι, σχέδια για το μέλλον. Άσος μπαστούνι, που σημαίνει στηρίξου στα πόδια σου και προχώρα και μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Και το εννέα μπαστούνι. Ωραία, λοιπόν. Κλείσιμο κύκλων και εδώ. Και για να βάλουμε και μια κάρτα σαν δυναμική, σαν μια κάρτα που μπορεί να μας δώσει δύναμη και να μας πει κάτι, κάτι έχει να μας πει. Πού είναι, α, μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αστρολογική κατάσταση του ήλιου που έχει να κάνει με την νηνεμία του ήλιου, με την ηρεμία του ήλιου, λέγεται solar calm, που έχει να κάνει με το ξεκαθαρίζουν πράγματα. Στο επόμενο διάστημα λοιπόν θα έχεις τη δυνατότητα, ναι, σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε, το μεγάλο, τα 9 χρόνια, μου είχαμε πει τώρα βέβαια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, αλλά okay, χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Δείχνει ότι μέσα από ιδιαίτερες καταστάσεις, δες που έχεις τον ήλιο σου, έτσι, γιατί θα σε βοηθήσει και αστρολογικά, σε ποιον οίκο που βρίσκεται, σε ποιο ζώδιο, καλά το ζώδιό σου είναι, αλλά θέλει να σου πει όμως ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Πάμε εδώ τώρα εδώ να τα δούμε λιγάκι. Κοίταξε να δεις. Έχεις περάσει δύσκολα. Είτε είσαι άντρας δύσκολα με το αρσενικό στοιχείο, μπορεί να είναι ένας πατέρας εδώ, ή είσαι γυναίκα, έχεις περάσει δύσκολα γενικότερα με το αρσενικό στοιχείο, με τους έρωτες της ζωής σου, με τους άντρες της ζωής σου, ας πούμε. Εντάξει, έχεις, οι σκέψεις σου έχουν αρρωστήσει. Έχεις αρρωστήσει, δηλαδή οι σκέψεις σου έχουν φέρει σε δύσκολη κατάσταση και το σώμα σου έχει αρρωστήσει. Έχεις στενοχωρηθεί, μπορεί κάποια θλίψη, κάποια δυσκολία, μπορεί να χώρισες, μπορεί να ξεκίνησε ένας έρωτας με πολύ 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 μεγάλη προοπτική και ξαφνικά όλο αυτό να διαλύθηκε. Παρεξηγήσεις, γιατί εδώ τώρα έχει να κάνει με το εσωτερικό μας κόσμο, η ψυχή σου παρεξηγείται, δεν σε πολύ καταλαβαίνουν και αυτό είναι ένα σημάδι. Παρόλα αυτά όμως, σαν ψυχή έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις τις ενέργειες, αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ εξαιρετικό, είναι ένα σημάδι για σένα που σου δείχνει ότι μπορείς να αλλάξεις το θετικό σε πολύ αρνητικό και να βελτιώσεις τη ζωή σου. Βεβαίως να είσαι προετοιμασμένη με τον αριθμό 16 που είναι στην αριθμολογία, ο αριθμός 16 είναι καρμικός, είναι από τους δύσκολους αριθμούς και έχει να κάνει σε θέματα σχέσεων. Προσπάθησες εσύ να νιώσεις, να ερωτευτείς, να κάνεις, όμως απογοητεύτηκες από όλο αυτό και φυσικά ένιωσες και την ψυχρότητα ίσως στα θέματα των σχέσεων. Εντάξει, έχεις τη δύναμη να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Το τρία μπαστούνι σημαίνει αφήνω πίσω το παρελθόν και προχωράω στο μέλλον. Μην ακούσω ξανά να μου λέτε «Μα έχω φτάσει 63 χρονών, μα έχω φτάσει 70, μα έχω φτάσει εκεί», θα σας πω κάτι. Στην αριθμολογία, ο τρίτος κύκλος, υπάρχουν τρεις κύκλοι, είναι από τα 0 έως τα 25 περίπου, με 25, 26, 27, 28 εξαρτάται. Είναι από τα 25 μέχρι τα 55 περίπου και μετά ξεκινάμε από τα 55 περίπου μέχρι τα 78, 79, να σας πω ένα μυστικό, στην αριθμολογία μέχρι τα 81. Εντάξει. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι κύκλοι. Πράγμα που σημαίνει ότι και οι τρεις κύκλοι είναι παραγωγικοί. Ναι, στον πρώτο κύκλο πασχίζουμε, παλεύουμε, κάνουμε. Στο δεύτερο κύκλο φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, την περιουσία μας, το ένα το άλλο. Ό,τι ο καθένας καταφέρει, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Στον τρίτο κύκλο δεν σημαίνει ότι τα παρατάμε. 63 χρόνων που βγαίνει κάποιος και λέει, ξέρω εγώ, μα είσαι νεότατος, νεότατη. Εντάξει, δεν λέω ότι. Τι να σου πω, θα πηγαίνεις κάθε μέρα σε μπαράκια και τέτοια. Ενώ όμως ότι σε θέματα σοβαρά καθημερινότητας μπορείς να κάνεις πράγματα. Ένα θέμα το οποίο βγαίνει γενικά είναι ότι όταν οι άνθρωποι δεν έχουν στόχους αρρωσταίνουν. Το κατανοώ ότι απογοητεύεσαι, το κατανοώ ότι σε στεναχωρούν οι άνθρωποι, το κατανοώ γιατί σε όλους μας σημαίνει, έτσι, δεν είσαι μόνος σου.
από συνεργασίες, θέματα σχέσεων, έρωτας, ερωτικές απογοητεύσεις, επαγγελματικές απογοητεύσεις. Προσπάθησες στη ζωή σου να φέρεις πράγματα, να κάνεις, αλλά έβρισκες αντίσταση, τη ζήλια. Έχεις πολεμήσει, σου λέει εδώ, και έχεις δυσκολευτεί. Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα σε αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο grande, ας πούμε, στα επαγγελματικά, μπορεί να μην είναι μια μεγάλη επένδυση, μπορεί να είναι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να σου δώσει, να γεμίσει τη ζωή σου, την ενέργειά σου. Αυτό είναι σημασία, παίζει σημασία. Οπότε σε αυτόν τον κύκλο, πάμε το περίγραμμα λίγο, σε αυτόν τον κύκλο απογοητεύσεων, στεναχώριας, σε αυτά τα οποία δεν πέτυχες, ήσουν άξιος αξιαπολεμιστής, άξιος πολεμιστής, άξια πολεμιστής. Κοίταξε να δεις εδώ. Πίστευες στον εαυτό σου, τελείωσε. Για τα επόμενα, και εδώ βγαίνει 9, έτσι, για τα επόμενα, σαν κάρτα εννοώ, δηλαδή σαν μήνυμα. Για τα επόμενα χρόνια, να το πω έτσι, για τα επόμενα όριστα 9 χρόνια, πρέπει να πιστέψεις στον εαυτό σου για να συνεχίσεις. Έχεις το κουράγιο. Θα μου πεις, δεν έχω το κουράγιο. Εντάξει, σεβαστό. Αν πεις δεν έχω το κουράγιο, εντάξει, σεβαστό. Προχωράς λοιπόν, προσέχεις την υγεία σου, δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις κάτι. Αυτό το να ξεκινήσεις κάτι δεν είναι μόνο ερωτικό, δεν είναι μόνο επαγγελματικό, μπορεί να είναι εσωτερικό. Εδώ ο άσος μπαστούνι είναι το χέρι του Θεού που σημαίνει εσωτερικά αφορά μόνο εμάς. Εντάξει, το κατάλαβες, αφορά εσένα. Έχεις κάποιες ιδέες, κάντες πράξη. Ποια ιδέα είναι αυτή? Λέω τώρα, θέλω να φτιάχνω βαζάκια από φυσιολογικό καθαρό μέλι μαζί μέσα με κάτι άλλο, με μια μίξη ας πούμε από φρούτο, ξέρω κάτι. Είναι μια καινοτόμα ιδέα. Μπορείς να την υλοποιήσεις, το ψάχνεις. Δεν μπορείς, δεν πειράζει, προχωράς σε άλλη ιδέα. Μπορείς, το ψάχνεις. Βρίσκεις πάραγο για το χαβαλέ που λένε κιόλας, για να περνάς καλά. Δεν θα βγάλεις τα εκατομμύρια του κόσμου, αλλά έκανα κάτι ρε παιδί μου όμως. Να είμαστε περήφανοι για τις πράξεις και για αυτά τα οποία κάναμε, σε αυτά που έχουμε κάνει. Και πάλι λέω όχι μόνο στα επαγγελματικά, μπορεί να είναι και στο ερωτικό, μπορεί να είναι σε κάτι. Ένωσα την οικογένειά μου, ενωθήκαμε πάλι. Και αυτό είναι, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι. Σχέδια για το μέλλον. Κοίτα, εδώ είπαμε σκέψεις. Εδώ είναι η ψυχή, εδώ είναι η πράξη, είναι τα πόδια σου που είπαμε που προχωράς. Τι σου λένε τα πόδια σου, τι σου λέει το σώμα σου, πού πηγαίνει το σώμα σου? Νέα σχέδια, αφήνω πίσω το παρελθόν, προετοιμάζομαι, δύναμη για νέα ξεκινήματα. Αν έχω παλέψει τη ζωή μου, έχω πολεμήσει, ξέρω, γνωρίζω. Οι αριθμοί μας είναι 13, 13, το 5, το 5 πάλι, το 44, το 16, είπαμε είναι καρμικός αριθμός, μπες στο site μου να δεις τι σημαίνει το 16, εντάξει. Το 3 εδώ, το 1, το 9 και φυσικά το 16 πάλι εδώ, δες εδώ, 16, 16. Ξεκαθάρισμα στα θέματα των σχέσεων, έρχεται ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα για σένα. Και όταν λέμε ξεκαθάρισμα θα λάμψει η αλήθεια, θα έρθει στο φως, έχει το υπόψη σου. Θυμήσου το αυγό, θα σου πω κάτι αστείο. Θυμήσου το αυγό, μπορεί να έχεις πάρει αυγά, να πας να ετοιμάσεις κάτι και να σου πέσει ένα αυγό και να σπάσει. Είναι ένα συμβολισμός. Ζούμε εμείς οι άνθρωποι πλέον πολύ, πώς να σου το πω, χωρίς να υπάρχει μία βαθύτητα στις πράξεις μας. Ζούμε πολύ χύμα, πολύ πεζά, πολύ ρηχά. Και δεν δίνουμε σημασία στους συμβολισμούς, στους ανθρώπους που μας πλησιάζουν, έστω και ό,τι και να είναι. Τι έχουν να μας πούνε. Υψώνουμε πολύ δυνατές άμυνες. Φοβόμαστε πάρα πολύ. Πόσες και πόσες φορές ακούμε, φοβάμαι μην πληγωθώ. Okay, εντάξει, όλοι φοβόμαστε πληγωθώ. Όλοι φοβόμαστε. Αλλά δεν προχωράμε όμως. Με το φόβο δεν προχωράμε. Προχωράμε μόνο, ναι, παίρνουμε το φόβο, τον αλλάζουμε, τον μετουσιώνουμε σε κάτι θετικό, τον τρασφορμάρουμε δηλαδή, τον μεταμορφώνουμε και προχωράμε. Έτσι προχωράει η ζωή. Το σημαντικό αυτό που θέλω όμως να σου πω, σαν γεγονός, είναι το εξής, ότι έρχεται ξεκαθάρισμα για σένα, αγαπημένα, αγαπημένη μου. Θα λάψουν πολλά πράγματα στο φως, θα λάψουν πολλά πράγματα και επειδή έχεις μάθει να πολεμάς, δεν έχεις απολύτως τίποτα να φοβάσαι για τα επόμενα πολλά χρόνια, τα οποία θα σε συντροφεύουν και έχεις τη δυνατότητα να μεταμορφώσεις εσύ με την ενέργειά σου πάρα μα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου, ώστε να νιώσεις τη δημιουργικότητα, και η δημιουργικότητα φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Φέρνει πολύ όμορφα πράγματα. Και
μισό λεπτό, μη μου φύγεις, γιατί θα κάνω ένα τελευταίο πραγματάκι μόνο, για να δούμε κάτι, ένα κεντρικό μήνυμα για όλους μας μέσα από αυτές τις κάρτες, λοιπόν, τις αστρολογικές, να δούμε τι έχουν να μας πούνε, εντάξει, κεντρικό μήνυμα όλων. Μάλιστα, η Σελήνη, φίλες και φίλοι, αριθμός 19 σε αυτήν την κάρτα είναι πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα. Μια πολύ όμορφη αποτύπωση κάρτα της Σελήνης, που είναι η ψυχή μας. Τι έχει να σου πει, όπως βλέπεις όλα τα ρηξίματα και όλα αυτά που λέμε, τι έχει να σου πει η ψυχή, τι θέλει να κάνει. Δεν είναι μόνο το μυαλό, το θέμα είναι η ψυχή και πώς συνδέεται με τα υπόλοιπα κομμάτια του σώματός μας, για να μας δώσει το μήνυμα το οποίο θέλει. Η ψυχή, φίλες και φίλοι, και δεν είναι τυχαίο, οι θέσεις του Κρόνου, οι θέσεις του Πλούτονα, της Αφροδίτης, έχουν να κάνουν με την εξύψωση της ανθρώπινης ψυχής για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η ψυχούλα σου, αγάπη μου. Αυτά. Θα τα πούμε σύντομα.